Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος για τους επιχειρηματίες της εστίασης που περίμεναν πώς και πώς το τριήμερο για να δουν άσπρη μέρα. Η κίνηση ήταν υποτονική με τους ίδιους πια να ποντάρουν στο καλοκαίρι. Ο καιρός τα χάλασε στους επιχειρηματίες της εστίασης της Ηλίας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αφού όπως δηλώνουν η κίνηση ήταν μειωμένη. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος δυστυχώς δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό όσο περιμέναμε μετά την ανταπόκριση που είχε η περιοχή μας από ετεροδημότες το Πάσχα. Φυσικά αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στην κακοκαιρία του καιρού όπου είχε βροχές. Παρά τις προσδοκίες των επιχειρηματιών για ανάσα και στα ταμεία τους, όπως φάνηκε ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, με τον κόσμο να περιορίζει τις μετακινήσεις του και η κίνηση στα μαγαζιά τους να παρομοιάζεται με ένα απλό Σάββατο. Το τρίμερο ήταν πολύ μέτρια. Εν συγκρίση με τα άλλα χρόνια δεν υπήρχε τίποτα διαφορά. Δηλαδή ήταν μια καθημερινότητα, μια καλή ημερομηνία των άλλων ημερών, ένα Σάββατο. Δεν ξέρω, ο κόσμος είναι πολύ συγκρατημένος. Παίξαν ρόλο οι καιρικές συνθήκες που ίσως φοβήθηκε ο κόσμος, δεν πολύ κατέβηκε. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ακρίβεια, αφού οι καταναλωτές πια μετρούν και το ευρώ. Είναι πολύ άσχημο να έχουμε προσδοκίες γενικά με αυτή την κατάσταση. Το να περιμένουμε κάτι και να μας έρχεται κάτι άλλο δεν κάνουμε μόνο κακό στον εαυτό μας. Το τριήμερο ήταν μέτριο έως κακό. Υπάρχουν λόγοι συγκεκριμένοι. Ο πρώτος και σημαντικός λόγος είναι οι μετακινήσεις. Είναι οι βενζίνες που δεν μπορούν να έρθουν, ας πούμε, από μακριά, από αστικά κέντρα, να έρθουν στην επαρχία, στα χωριά τους ή στην πόλη τους. Οι επιχειρηματίες της εστίασης πάντως ποντάρουν στο καλοκαίρι λόγω και της καθόδου των ετηροδημοτών. Θέλω να πιστεύω ότι πάμε για ένα δυνατό καλοκαίρι. Η περιοχή μας έχει αρχίσει και ακούγεται πολλοί ετεροδημότες ήδη έχουν ξεκινήσει να κατεβαίνουν στα εξοχικά τους, όπου αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Ας ελπίσουμε να είναι ένα καλό καλοκαίρι. Θα δούμε. Πιστεύω θα είναι καλά. Μικρή πληρότητα παρουσίασαν τα ξενοδοχεία του Πύργου κατά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, με αυτά που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές να είναι σαφώς σε καλύτερη μοίρα από αυτά στο κέντρο της ηλιακής πρωτεύουσας. Η ακρίβεια και οι απαγορευτικές τιμές των καυσίμων φαίνεται πως άφησαν ακόμη και παραδοσιακούς επισκέπτες του νομού που έλκουν την καταγωγή τους από την Ηλία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Την ίδια στιγμή, η περιοχή αναζητά μια καλύτερη τουριστική προβολή που θα συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που πέρασε και δεν κόλλησε στην πόλη του Πύργου. Ένα τριήμερο που μπορεί να παρουσιάσει και μια κάποια αυξημένη πληρότητα στα καταλήματα που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, όμως για τους ξενοδόχους σε κεντρικά σημεία της ηλιακής πρωτεύουσας, τα πράγματα ήταν απελπιστικά άσχημα. Η πληρότητα πλησίασε γύρω στο 40-50%. Βέβαια, καμία σχέση με τις πληρότητες που είχαν τα άλλα μέρη στην Ελλάδα, κυρίως οι top τουριστικοί προορισμοί, αλλά και γενικά και άλλες πόλεις στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε για τριήμερο. Δεν υπήρχε καθόλου δουλειά. Η πληρότητα ήταν 5%, δηλαδή προς το 0% πάει παρά 5%. Πέρυσι ήταν έτσι ή ήταν καλύτερα? Ήταν λίγο καλύτερα, αν θυμάμαι και εγώ καλά. Η Ηλία και ειδικότερα ο Πύργος έχουν μείνει πίσω ως τελεκτικό τουριστικό προϊόν για τον επισκέπτη. Την ώρα που άλλες πόλεις με πολύ λιγότερες ομορφιές και δυνατότητες μετατρέπονται σε πόλο έλξης μέσω της τουριστικής τους προβολής, η περιοχή μας χρειάζεται να διανύσει πολλά χιλιόμετρα ακόμα. Εδώ ο Πύργος δεν είναι προορισμός εύκολος και γι' αυτό το τρίμερο ήταν πολύ χαμηλά. Δεν είναι εύκολος προορισμός από την άποψη ότι δεν υπάρχουν υποδομές, δεν έχει να προσφέρει κάτι ο Πύργος σαν περιοχή? Από πολλές απόψεις. Πρώτα απ' όλα σαν περιοχή έχει να προσφέρει, αλλά δεν έχει αναδειχτεί αυτό που, το προϊόν που έχει να προσφέρει ο Πύργος και η περιοχή γενικότερα. Το μόνο που μπορεί να μας δώσει κάποια βοήθεια είναι κάποιες εκδηλώσεις που μπορεί να γίνουν ή και κάποιοι γάμοι την τουριστική σεζόν του καλοκαιριού. Πάντως το τριήμερο πήγε καλά σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Σε σχέση με τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα, ναι, πήγε καλύτερα, ναι. Οι πληρότητες παρέμειναν αρκετά χαμηλά σε μια περίοδο που η ενεργειακή κρίση και η μεγάλη ακρίβεια άφησε πολλούς στα σπίτια τους.
Ακόμα και οι επισκέπτες που έλκουν την καταγωγή τους από την Ηλία και παραδοσιακά έρχονται στον ομό το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, εφέτος επέλεξαν να περιμένουν τις καλοκαιρινές διακοπές για να ταξιδέψουν στην περιοχή. Και πώς να κάνουν αλλιώς όταν η αμόλυβδη έχει σκαρφαλώσει στα αστικά κέντρα σχεδόν στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και αυτές οι πληρότητες του 40% και 50% δεν είναι ικανοποιητικές όταν το ενεργειακό κόστος έχει ανέβει τόσο πολύ. Όταν τα καύσιμα και το ρεύμα που πληρώνουμε είναι σε διπλάσια σχεδόν κόστη σε σχέση με πέρυσι, οπότε το ταμείο συνεχίζει να είναι μείον. Η βενζίνη έχει επηρεάσει πάρα πολύ το κόστος να πάνε κάποιος διακοπές ή να φύγει ένα τριήμερο. Και όχι μόνο η βενζίνη, και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι και που θα φάνε, που θα καθίσουν, πώς θα περάσουν όμορφα. Άρα θέλουν και άλλα πέρα από τη διαμονή. Αρνητικό το πρόσημο του τριημέρου, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ για τα ξενοδοχεία του Πύργου, με μικρή προσέλευση και τα καταστήματα εστίασης, αφού οι επισκέπτες δεν ήταν αυτοί που αναμένονταν στην περιοχή. Πάμε να δούμε πώς κύλησε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους επαγγελματίες της Αρχαίας Ολυμπίας, μιας περιοχής που αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες και τουρίστες. Κοντά μας ο πρόεδρος των ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Βασίλης Τηλιγάδας. Κύριε Τηλιγάδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αν και η Ολυμπία δεν είναι, θεωρώ, από τις περιοχές που περιμένουν τα τριήμερα, ο στόχος είναι πολύ μεγαλύτερος. Να δούμε αν υπήρχαν κάποιοι που επέλεξαν την περιοχή της Ολυμπίας σαν μια ευκαιρία για μια μικρή απόδραση, για μίνι διακοπές. Δεν ήταν λόγω τριήμερου. Είχε πολλή δουλειά. Είχαμε 100% πληρότητα το τριήμερο. Μάλιστα. Αλλά αυτό είχε να κάνει με δύο σοβαρές εκδηλώσεις που υπήρχαν. Η μία ήταν το Fly Olympia με τους Ολυμπιονίκες με το Άλμα Επικοντό που έγινε η εκδήλωση μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης και η άλλη motocross το Πανελλήνιο νομίζω πρωτάθλημα motocross. Άρα ένα πρώτο γρήγορο συμπέρασμα είναι ότι οι αθλητικές διοργανώσεις και ο αθλητικός τουρισμός θα μπορούσαν να αποτελούν ένα πόλο έλξης και ένα βασικό στήριγμα για την οικονομία της περιοχής σε τέτοιες περιόδους. Βεβαίως, αυτό είναι, θα ήταν πάρα πολύ καλό, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες υποδομές για όλα αυτά. Σίγουρα, γιατί για να γίνει μια διοργάνωση έτσι πολύ μεγάλη, νομίζω ότι η περιοχή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει τις υποστηρικτικές δομές που απαιτούνται. Σκεφτείτε, εκτός από το κλειστό που υπάρχει του μπάσκετ στην Ολυμπία, δεν υπάρχει κανένα άλλο στάδιο. Ευτυχώς λοιπόν που υπήρξαν και αυτές οι δύο διοργανώσεις, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η γενικότερη εικόνα αυτό το διάστημα πώς είναι. Η εικόνα είναι ότι η Ολυμπία πάθε μεγάλη ζημιά λόγω του πολέμου με τα σχολικά από το εξωτερικό. Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, αυτά χαθήκαν όλα που ήταν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη μήνα. Ναι. Οι πληρότητες είναι γύρω στο 30 με 40%. Πάρα πολύ χαμηλές. Πέρυσι, ανάλογη περίοδο. Ήμασταν κλειστοί. Ήσασταν κλειστοί λόγω των μέτρων. Λόγω των μέτρων ξεκινήσαμε από 15-10 Ιουλίου πέρυσι να δουλεύουμε, πιάσαμε φωτιά 4 Αυγούστου και πάει λέγοντας. Άρα πολύ χαμένος ο χρόνος. Αυτό το 30% όμως είναι ικανό να κρατήσει τις επιχειρήσεις ανοιχτές, να μπορέσετε να απασχολήσετε προσωπικό. Σε καμία περίπτωση, αν λάβουμε υπόψη μας την ακρίβεια των προϊόντων, την ενέργεια, όλα αυτά. Στο τέλος είναι σίγουρο ότι το ταμείο θα είναι μείον. Για το επόμενο διάστημα οι κρατήσεις πώς κινούνται, κύριε Τηλιγάδα, έχετε εικόνα? Δυστυχώς οι κρατήσεις είναι τελευταία στιγμής. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα το τι θα γίνει, το τι θα συμβεί. Δεν υπάρχει δηλαδή οργανωμένο πλαίσιο έτσι επίσκεψη στην Ολυμπία? Όχι, αυτό το περιμένουμε αφότου πάνε όλα καλά από Σεπτέμβρη μήνα. Τα οργανωμένα γκρουπ. Μάλιστα. Οπότε τώρα υποτονικά τα πράγματα και κυλάει κάθε εβδομάδα και βλέποντας και κάνοντας. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω ότι λέτε. Τελευταία στιγμή, ναι, βλέποντας και κάνοντας και πάντα με την ανησυχία. Τελικά φτάσαμε στο σημείο να λέμε μη συμβεί και κάτι χειρότερο. Μη συμβεί και πάλι κάτι. Είναι γεγονός ότι ό,τι αρνητικό έχει συμβεί είτε σε τοπικό είτε σε διεθνές επίπεδο, την Ολυμπία την έχει στο επίκεντρο. Είτε μιλάμε για την πανδημία, είτε μιλάμε για τον πόλεμο, μας είπατε πώς επηρέασε, είτε μιλάμε για τις φωτιές, να πάμε και στα πιο τοπικά που αποτελούν όμως ένα μεγάλο φόβο. Είδαμε και πέρυσι τι συνέβη. Ακριβώς. Γενικώς ο τουρισμός είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Με το παραμικρό μπορεί να συμβεί ανά τον κόσμο και κυρίως και στην Ευρώπη που απευθύνεται ο τουρισμός ο δικός μας, είναι πολύ ευαίσθητος. Με το παραμικρό
το πρώτο που θα κάνει ο άλλος είναι να μην πάει η εκδρομή. Είναι και πολύ ειδικότερα... λεπτές αυτές οι ισορροπίες δηλαδή. Βέβαια, και ειδικότερα τα σχολεία. Ναι, ήταν ένα πλήγμα και σε μία περίοδο που παραδοσιακά η Ολυμπία, πριν έχουμε τα θέματα με την πανδημία, στηριζόταν. Τώρα, αν μου λέτε για Μάρτι, Απρίλη και Μάη, ότι δούλευε εκεί η αγορά με τα σχολεία, ήταν μία σοβαρή τονωτική ένεση. Σχολικές εκδρομές είναι ένα 40% από τα στοιχεία του 19, ένα 40% της δουλειάς στην Ολυμπία. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αυτό χάθηκε τελείως. Όπως χαθήκαν βέβαια και τα οργανωμένα γκρουπ, γιατί με τον πόλεμο σταματήσαν οι κρατήσεις. Και τώρα μιλάμε για κρατήσεις για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι. Οπότε πάνε πολλά καλά, αν βγουν τα γκρουπ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τηλιγάδα, ποιο θα ήταν ένα στιβαρό τουριστικό κύτταρο που θα μπορούσε να προσελκύσει κόσμο στην Ολυμπία, ενώ να οργανωθούν γύρω από αυτό και περισσότερα πράγματα, περισσότερες δράσεις, άρα και περισσότερη επισκεψιμότητα. Πέρα από τα αθλητικά που είπαμε, ότι είναι ένας τρόπος, γιατί εκεί πια... Ένας τρόπος είναι τα αθλητικά, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Το δεύτερο είναι τα πανεπιστήμια. Η Ολυμπία, όπως και να έχει, είναι ένας προορισμός που ο άλλος γνωρίζει που θα έρθει, ξέρει για ποιο λόγο θα έρθει. Και τα πανεπιστήμια είναι ο πρώτος μας πελάτης και θα είναι και ο μελλοντικός πάλι πελάτης. Ναι. Αυτό που θα έρθει από τα κολέγια, τα πανεπιστήμια. Μια πολύ σοβαρή δουλειά, καλή δουλειά την κάνει η Ολυμπιακή Ακαδημία, ας πούμε. Που έχει μέσα όλα τα πανεπιστήμια τα καλύτερα του κόσμου. Βέβαια. Θα μπορούσε και η Ολυμπία, αν υπήρχαν πάντα όμως και υποδομές. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν μόνο με μια αγορά και τα ξενοδοχεία. Θα θέλει και υποδομές από τη μεριά του κράτους. Να ξεκινήσω από το δρόμο και να φτάσουμε σε ένα συνεδριακό κέντρο, σε ένα αθλητικό κέντρο. Τα οποία φαντάζομαι ότι αποτελούν στόχο δικό σας, των ανθρώπων που επιχειρούν εκεί πολλά πολλά χρόνια. Νομίζω το έχετε θέσει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να καταλήγουμε κάπου. Όχι, δυστυχώς το έχουμε θέσει σε όλους τις αρχές του τόπου εδώ, στα Δημαρχείο, στους βουλευτές. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι πολύ σημαντικό, αλλά σκέφτομαι εάν αυτή η Ολυμπία, αν η Ολυμπία υπήρχε κάπου αλλού, δεν είναι δυνατόν να την αφήναν έτσι. Ακριβώς. Είναι και πολλά τα επίπεδα στα οποία θα μπορούσε κανείς να λειτουργήσει γύρω από την Ολυμπία. Δυστυχώς είναι ένα κατέργαστο προϊόν. Μακάρι να φτάσουμε στη στιγμή να λέμε ότι ευτυχώς δεν κάναμε λάθη, ώστε να έχουμε χάσει και χρόνο με τα λάθη που θα έπρεπε να διορθώσουμε, να μπει μια σειρά, να ξεκινήσει κάτι. Γιατί όπως λέτε και εσείς, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη, νομίζω ότι δεν θα ήταν αυτή η τύχη της Ολυμπίας. Ακριβώς αυτό. Εμείς τα ακούγαμε από τους πατεράδες μας το ίδιο να λένε και εμείς το ίδιο λέμε και τα παιδιά μας το ίδιο θα λένε. Πάντα πρέπει να το διεκδικούμε και πάντα να το ζητάμε. Και μακάρι σύντομα να έχουμε αποτέλεσμα πλέον να αρχίσουμε να μετράμε θετικά για αυτόν τον τόπο. Κύριε Τηλιγάδα, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Οι δύο νέες παραλλαγές του στελέχους Όμικρον και η άρση όλων των περιοριστικών μέτρων στις πύλες εισόδου της χώρας ευθύνονται για την έξαρση που παρουσιάζουν την τελευταία εβδομάδα τα κρούσματα κορονοϊού. Μάλιστα, η έξαρση εμφανίζεται κυρίως στην Αττική και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, ανάμεσά τους και νησιά του Ιωνίου Πελάγου στην Δυτική Ελλάδα. Οι επιστήμονες από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να ανέβει η επιδημιολογική καμπύλη και να επιδονωθούν δείκτες μέσα στο καλοκαίρι. Οι πρώτες επιπτώσεις της καθολικής άρσης των μέτρων κατά της πανδημίας αρχίζουν να γίνονται διακριτές. Αν και η κατάσταση δεν εμπνέει προς το παρόν ανησυχία, ο δείκτης θετικότητας άρχισε να σκαρφαλώνει στην Αττική αλλά και σε πολλούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, κυρίως σε νησιωτικούς, ανάμεσά τους και τα νησιά του Ιωνίου. Περιμέναμε μια αύξηση στα νησιά λόγω του γεγονότος ότι ουσιαστικά όλοι οι τουρίστες έρχονται στη χώρα μας πλέον χωρίς κανένα τεστ και πλέον χωρίς τους περιορισμούς της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Αυτό που ουσιαστικά φαίνεται είναι ότι υπάρχει μεγάλη παρουσία της το μεταλλάξεων όμικρον 4 όμικρον 5 που είναι μεταδοτικές και πράγματι υπάρχει μια πρόβλεψη ότι προς το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έξαρση κατά αναλογία περίπου με αυτό που είχε γίνει πέρυσι. Μαζί με την αύξηση των αφήξεων ξένων επισκεπτών στις αποσκευές τους έρχονται και οι νέες και πολύ πιο μεταδοτικές υποπαραλλαγές της όμικρον, αυξάνοντας παράλληλα και τα κρούσματα. Αυξητικές τάσεις εμφανίζονται στον εβδομαδιαίο μέσο όρο, οι νέες λοιμώξεις, οι επαναλοιμώξεις, οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, περαιτέρω μείωση παρουσιάζουν οι διασωληνωμένοι και σταθεροποίηση ημερήσιοι θάνατοι. Αυτό που πρέπει να προσέξουν λοιπόν στις τουριστικές περιοχές είναι γενικώς η προστασία, η απόσταση
και γενικά η τήρηση των κανόνων και γενικώς να οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι αλλά αυτοί που είναι ηλικίες μεγάλης θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα να μην χαλαρώνουν. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, σημειώνεται κατά 64% αύξηση των περιστατικών με μολύνσεις των υποπαραλλαγών όμικρον 4 και όμικρον 5. Ειδικότερα αυξητική τάση που ξεκινά από 100% και φτάνει έως το 200% εμφανίζουν η Άνδρος με συν 200%, η Ζάκυνθος με συν 125%, η Πάρος και η Κος με συν 100%, ενώ μεγάλη έξαρση που αγγίζει το 100% εμφανίζουν επίσης η Ικαρία και η Λευκάδα. Αν η επιδημιολογική εικόνα, ειδικά σε ένα νησί, είναι τέτοια, μπορεί να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα περιοριστικά, οι οποίες μπορεί να μην είναι ακριβώς καραντίνα, αλλά μπορεί να είναι περιοριστικά μέτρα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να ανέβει η επιδημιολογική καμπύλη και να επιδεινωθούν οι δείκτες μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό που δεν θέλουν ωστόσο είναι να αυξηθεί ξανά η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως τονίζουν, η παρουσία και στη χώρα μας των νέων μεταλλάξεων αναμένεται να φέρει νέα έξαρση, καθώς είναι ακόμα πιο μεταδοτικές σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές. Γενικά οι εταιρείες προσπαθούν να υπάρχει μία μονή δόση και που θα καλύπτει όλο το έτος και περίπου θα προγραμματιστεί ταυτόχρονα με το εμβόλιο κατά της γρίπης. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένα 17χρονο αγόρι από το Μυτιλό Χιλιαχαΐας μετά από τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε. Ο νεαρός με παρέα φίλων του πήραν το αυτοκίνητο του πατέρα του, παραβίασαν στόπ και παρέστηραν έναν άνδρα. Σε τραγωδία μετατράπηκε η βόλτα μιας παρέας νεαρών ατόμων χθες το απόγευμα στο Μεντιλόγλια Χαΐας. Ένα 17χρονο αγόρι μαζί με τρεις φίλους του επίσης ανήλικους είχαν πάρει το αυτοκίνητο των γονέων του και έκαναν βόλτα στην περιοχή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος παραβίασε πινακίδα του στόπ με αποτέλεσμα να παρασύρει ένα δικυκλιστή, με το θάνατό του να είναι ακαριέως αφού εξφεδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά. Κοιτάξτε, είναι συνηθισμένες αυτές οι περιπτώσεις, έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα συμβούν και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως ξέρετε, μια ποινική δίωξη για άνθρωπο που ήταν μια εξαμελία και φυσικά η ποινική δίωξη έχει επεκταθεί και στους γονείς λόγω της ανηλικότητας του θήτη. Στην προκειμένη περίπτωση, το πολύ πολύ σοβαρό είναι ότι κάποιος χωρίς να έχει τα προσόντα οδηγούσε ένα όχημα και παρέσυρε και σκότωσε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έφταιγε σε τίποτα. Για το τροχαίο συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Το δεύτερο κομμάτι στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη του θήτη, ούτε του οδηγού, ούτε των ιδιοκτητών των οχημάτων. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ναι, μεν η ασφαλιστική θα καταβάλει τα χρήματα, αλλά θα ενάγει και τους γονείς και τον ανήλικο. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, θα κληθούν να καταβάλουν πλήρη αποζημίωση στην ασφαλιστική πλέον εταιρεία. Και το άλλο, το πιο σοβαρό, είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε πλέον ότι ο νόμος έχει αλλάξει πλέον μετά τη τροποποίηση του ποινικού κώδικα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να ασκηθεί ποινική δίκη και κακοποιηματικού χαρακτήρα σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αν υπήρχαν ελιγμοί ή αν οδηγεί κάποιος σε μέθη, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν είναι πλημμυρηματικού χαρακτήρα η ποινική δίωξη, δηλαδή φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια. Αντίθετα, η υπαπειλούμενη είναι κάθαρξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής, Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσιρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που έκανε η βουλευτής Α Αθηνών Φωτεινή Πιπηλή. Ο κ. Βεσιρόπουλος μίλησε για διαγωνισμό για το ακίνητο και τις ιαματικές πηγές Καγιάφα μέσα στο έτος που διανύουμε. Έντος του 2022, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής, Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσιρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που έκανε η βουλευτής Α Αθηνών Φωτεινή Πιπηλή, θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την ουσιαστική και ποιοτική αξιοποίηση του ακινήτου και των ιαματικών πηγών του Καγιάφα. Στόχος να αξιοποιηθούν και να αποκτήσουν υπεραξία, κάτι που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, πάντα με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικά ευαίσθητο και προστατευόμενο οικοσύστημα. Η κυρία Πιπηλή, που έλκει την καταγωγή της από την Ηλία, είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για την αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου ιστορικού και περιβαλλοντικού τοπόσιμου του Καγιάφα. Ένα εθνικό σημαντικότερο τοπόσιμο, η λίμνη Καγιάφα στο νομό Ηλίας, αποτελεί κυριολεκτικά ένα περιβαλλοντολογικό αλλά και με σημαντικές προοπτικές για την εθνική αλλά και την τοπική οικονομία θησαυρό, που δυστυχώς περισσότερο από 20 χρόνια παραμένει εγκαταλελειμμένο,
Κάποτε οι περίφημες ιαματικές πηγές του Καγιάφα και κυρίως τα αρχιτεκτονήματα των τουριστικών ξενοδοχείων εκεί συγκέντρωναν τουρίστες, φιλοξενούμενους παγκοσμίου φήμης, βασιλείς, επιχειρηματίες. Σήμερα, επειδή εγώ κατεβαίνω πολύ συχνά στην περιοχή, η όλη κατάσταση προκαλεί πραγματικά θλίψη. Προσφάτως κάπου ενημερώθηκα κάπως ότι η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, στα οποία υπάγονται ως εθνικό περιουσιακό στοιχείο τα Λουτρά του Καγιάφα και η Λίμνη Καγιάφα, έχει κινητοποιήσει κάποιες διαδικασίες για την αξιοποίηση. Μου δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να καταθέσω την επίκαιρη και απλώς να σας ρωτήσω αν όντως υπάρχει κινητικότητα για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στον Καγιάφα και ποια είναι τα έως τώρα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο κύριος Βασιρόπουλος στην απάντησή του στάθηκε στη διαδικασία που έχει γίνει μέχρι τώρα για την ανέβρεση επενδυτή για τις παρατάσεις που έχουν δοθεί και τόνισε ότι ήδη έχουν κατατεθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις τις οποίες εξετάζει η ΕΤΑΔ. Ο κύριος Βασιρόπουλος στάθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει από το κράτος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών για την αξιοποίηση της περιοχής, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει με βάση την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται σε αυτή. Η ΕΤΑΔ λοιπόν προχώρησε σε πρώτο βήμα τον Ιανουάριο του 2022. Δημοσιεύοντας πρόσκληση εκδήλωσε ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τμηματικά ή εξ ολοκλήρου του ακινήτου η αματική πηγή και λίμνη Καϊάφα. Ο στόχος της ενέργειας αυτής είναι η ανίχνευση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων ιαματικών πηγών. Κατατέθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών. Η ΕΤΑΔ έχει ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης των δυνατοτήτων αξιοποίησης του ακινήτου. Βάσει του προγραμματισμού της ΕΤΑΔ, εντός του 2022 θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την ουσιαστική και ποιοτική αξιοποίηση του ακινήτου και των ιαματικών πηγών του Καϊάφα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας στην Καλαμάτα η διεξαγωγή του Δήμερου Αναπτυξιακού Συνεδρίου στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ για την Πελοπόννησο. Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα αναλύσουν μια σειρά από κέρια ζητήματα, ενώ η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη με τοποθέτηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο οι πολίτες ήδη απευθύνουν τα ερωτήματά τους ζητώντας τα αυτονόητα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την παρουσία στη Μεσσηνία του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα ανοίξει το αναπτυξιακό συνέδριο στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ για την Πελοπόννησο. Οι πολίτες, εν ώψη της επίσκεψης αυτής και με αφορμή τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο φόντο της νέας κρίσης, καταθέτουν τα αιτήματά τους. Τι θα του λέγαμε, ή να σηκωθεί να φύγει, ή να φτιάξει αυτή τη χώρα. Το πρώτο το προτιμώ για μένα. Εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι υγειονομικός, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ας φροντίσει λιγάκι τους υγειονομικούς, γιατί πολλά μας έταξε ότι θα μας δώσει και επειδή δούλεψα και στα COVID κανά δύο χρόνια, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Από εκεί και πέρα, ας φροντίσει για όλους. Οι πατάτες δεν περάσανε. Χρωστάμε. 25 λεπτά πατάκα πουλήσαμε. Έχω πάρει μια σύνταξη τώρα και μου δίνουν 350 ευρώ το μήνα. Κύρωνα όμως. Πού τα λεφτά μου τα άλλα. Δεν μου τα δίνουν. Τι άλλο από το κακό μου. Και χρωστάω έξω. Ρεύματα, νερά, όλα. Ο Μητσοτάκης πρέπει να είναι τελειωμένος για μένα. Δεν πιστεύω κανέναν. Πλην όμως. Βγήκα σε σύνταξη με 712 ευρώ. Ο κύριος Κατρούγκαλος μου το κατέβασε στα 420. Η βοήθεια που δίνει αυτή τη μηδαμινή ο Μητσοτάκης καλή είναι. Αλλά εμείς είμαστε και λίγο πλέον έκτα και λίγο σπατάλη. Τι να του πούμε, γιατί κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Το κεφάλαιο κυβερνάει τώρα, πλάκα μας κάνετε. Ξέρουν αυτοί τι χρειάζεται, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς ό,τι χρειάζεται. Ας κανονίσουν να τα φτιάξουν αυτά που χρειαζόμαστε. Εμείς δεν έχουμε τίποτα και τα θέλουμε όλα. Εγώ δεν θα ζητήσω τίποτα γιατί ξέρω ότι δεν θα λάβω και τίποτα. Οπότε δεν ζητάω τίποτα. Πορεύουμε με όπως έχουν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, ας τα καταλάβουν οι κυβερνήσεις. Τα μέτρα πρέπει να πάρουν έναντι του λαού. Δεν ζητά τίποτα, πορεύουμε εκείνα που δουλεύω και με εκείνα που παίρνω. Τίποτα δεν θα τους ζητάω. Εγώ είμαι από άλλο πλανήτη. Λεφτά έχουμε, βενζίνα βάζουμε, τα μπάνια μας κάνουμε. Καλά είμαστε, γερόντια είμαστε τώρα. Παξιμαδάκι το βράδυ.
Έλα, αυτή θέλω να συζητήσω με την αρχή του τόπου εδώ πέρα και θα δούμε. Ξέρω τι να πω εγώ. Τα ζητήματα πολλά και φυσικά και σε τοπικό επίπεδο με εκείνα των υποδομών σε πρώτο πλάνο. Ένα δρόμο προσπαθούν να κάνουν για πύργο τόσο καιρό. Για Μεσσηνή εδώ τίποτα. Τι έχουν κάνει? Μόνο κορδέλες ξέρουν να κόβουν, να κάνουν πολλές πολυεθνικές, ξέρουν για να κλείνουν τα μικρομάγαζα. Μετά λέει υποστηρίξτε τα τοπικά καταστήματα, όταν οι ίδιοι και τοπικοί άρχοντες, το έχω πει και σε ομιλίες που έχω κάνει, πάνε και κόβουν τις κορδέλες. Να περνάνε 4 αυτοκίνητα, 2 και 2, άνετα, να μην βλακιούν. Ο κεντρικότερος δρόμος είναι από εδώ μέχρι τη Βαλίρα. Πιο επικίνδυνος και πριν 1,5 μήνα είχαμε 2 ατυχήματα, θανατηφόρα, εδώ μετά την τρίοδο. Ο δρόμος πρέπει να γίνει και ο κάθε δρόμος πρέπει να γίνει. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει. Έπρεπε να έχουν γίνει. Αυτά δεν δικαιολογούνται ο κάθε πολιτικός που είναι. Να μην υπάρχουν αυτά τα έργα. Έργα δεν υπάρχει τίποτα. Έργα δεν υπάρχει εμείς, είναι κανένα σας. Το λέω εγώ, με γης. Δεν με ενδιαφέρουν τα έργα, είναι οι φαγάνες εδώ για τα έργα, οι φαγάνες, τα μολύβια. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι μικρές πόλεις ερημώνουν, όπως όλα τα χωριά και οι μικρές πόλεις σαν τη Μεσσήνη. Ο κόσμος θα ζήσει σε μεγάλες πόλεις, Καλαμάτα, Αθήνα, τέτοια. Πω ότι καλύτερα μπορούν να κάνουν για την επαρχία για να κρατηθεί και ο κόσμος εδώ. Η Αθήνα γέμισε, δεν μας χωράει άλλους. Παρελθόν αποτελούν πλέον οι καθυστερήσεις στην υδροδότηση του Δήμου Ήλιδας από το δηλητήριο Πηνιού, καθώς ήδη η πόλη της Αμαλιάδας και αρκετές κοινότητες υδρεύονται από αυτό με ποιοτικό άφθονο νερό. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης αναφέρθηκε και σε μία σειρά έργα που θα ακολουθήσουν με στόχο το δηλητήριο να αποτελέσει τον μοναδικό αξιόπιστο και σταθερό διάβλο ίδρυυσης για ολόκληρο το Δήμο. Νερό καλύτερο και αποεμφιαλωμένο απολαμβάνουν οι κάτοικοι της Αμαλιάδας και αρκετών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ήλιδας, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Λιμπέρη, οι όποιες καθυστερήσεις στη λειτουργία του έργου αποτελούν παρελθόν και πλέον μετά από 1,5 μήνα λειτουργίας του δηληστηρίου, οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν υγιεινό, καθαρό και επαρκές πόσιμο νερό. Πάνε πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα σχεδιάζαμε και λέγαμε να κάνουμε υδατοδεξαμενές, το κακοτάρι ή ποιο τρόπο θα βρούμε για να υδροδοτήσουμε την πόλη και τα διαμερίσματα, που είχα πει ότι δεν θα ησυχάσω αν δεν πω στον κόσμο ότι το εμφιαλωμένο είναι λιγότερο κατάλληλο από το νερό που θα δίνουμε από το δηληστήριο. Και πραγματικά έτσι είναι. Με αλλεπάλληλες μετρήσεις οι οποίες γίνονται αυτό τον 1,5 μήνα, το νερό αυτό είναι καλύτερο και από το εμφιαλωμένο. Ο κ. Λιμπέρης τόνισε ότι υπάρχουν ακόμη σε εκκρεμότητα κάποιες λεπτομέρειες στην ολοκλήρωση έργων σε παλαιούς αγωγούς, ενώ προς δημοπράτηση βρίσκεται και το έργο του αγωγού 10 χιλιόμετρων από το Χάβαρη μέχρι την δεξαμενή Γερακίου. Έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες. Η ολοκλήρωση κάποιων έργων των παλιών αγωγών. Η μία από τη δεξαμενή του Γερακίου μέχρι τον υδατόπυργο της Αμαλιάδας. Είναι ένα έργο το οποίο εξελίσσεται, είχε κάποιες δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί. Τότε πια θα μπει σε λειτουργία και η δεξαμενή του Γερακίου για να καταργηθεί ο υδατόπυργος της Αμαλιάδας. Το δεύτερο μεγάλο έργο το οποίο είναι προς δημοπράτηση, πήραμε την έγκριση, είναι τα 10 χιλιόμετρα αγωγός από το Χαβάρι, από τη Χαβαρόβρυση, μέχρι τη δεξαμενή του Γερακίου. Αφού γίνει και αυτό, τότε όλο το δίκτυο από το δηληστήριο μέχρι την Αμαλιάδα θα είναι καινούριο. Δεν θα έχουμε πιθανότητα αστοχίας με κάποια βλάβη που μπορεί να σπάσει ο αγωγός που είναι σταθρός και όταν γίνονται οι βλάβες γίνεται η διακοπή και όταν γίνεται η διακοπή πρέπει να μπουν τα αντλιοστάσια και όταν μπουν τα αντλιοστάσια δεν έχουμε νερό καθαρό δηληστήριο πια. Έχουμε των αντλιοστάσεων. Χωρίς κάλυψη από τον ΓΟΕΒ Αλφίου Πηνιού, καταγγέλουν ότι έχουν μείνει οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ της Ηλίας. Όπως τονίζουν, οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο οργανισμός δεν καλύπτουν τις ανάγκες των ΤΟΕΒ, ενώ κάνουν λόγο και για αδράνεια που οδηγεί σε αδυναμία διαχείριση των σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μυρτουντίον, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο. Να δούμε λοιπόν γιατί έχει προχωρήσει και σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Λέτε υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια, ναι, του ΓΟΕΒ. Αυτό που το στηρίζετε, τι ακριβώς δηλαδή δεν κάνει? Αυτό δεν έχει υπάρχει που γίνεται τώρα. Με κανένα πρόεδρο. Έχω κάνει και με τον κύριο Λαυτάνη, έχω κάνει και με τον κύριο Φάμελο, λοιπόν, και με τον κύριο Παρασκευό που έχω κάνει. Αυτό που γίνεται τώρα με τον κύριο Γιαχαλή, καταρχήν
από Παρασκευή μέχρι την Τρίτη δεν υπάρχει άνθρωπος να πάει στα τηλεοστάσια. Τραβιόμαστε μόνοι μας. Τι εννοείται δεν υπάρχει άνθρωπος να πάει στα τηλεοστάσια? Δεν υπάρχει προσωπικό. Από το ΓΟΕΒ να παρακολουθεί τα τηλεοστάσια. Δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας δηλαδή για τα Σαββατοκύριακα. Προσωπικό ασφαλείας δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, οι υδρονομείς που έπρεπε να γυρίζουν τη διόρυγα να παρακολουθούν μη τυχόν όπου τα νερά πρέπει να κόψουν νερά, μη τυχόν πλημμύρες, γίνονται πλημμύρες, θα βιόμαστε μες στον κόσμο. Ο κόσμος φωνάζει ότι πλημμυρίζουν οι παραγωγές τους γιατί υπερχιλίζει, είτε κλείνει το μοτέρι, κατεβαίνει η πίεση λόγω προχθές που είχαμε μια βροχή, κόψανε τα τηλεοστάσια. Δεν μπορώ να πω για τους χειριστές του αντιδιοστασίου. Ναι. Χειριστές του αντιδιοστασίου, ο στετραόρου βάσος είναι εκεί παρόν. Αλλά χρειάζονται εργάτες, προϊσταμένους, υδρονομείς, χρειάζονται κόσμο, ηλεκτρολόγοι. Έχουνε, ο ηλεκτρολόγος όταν βρήκε τα ζόρια, τα πέταξε όλα και σκόρχε και έφυγε, λέει, που βγαίνω σε σύνταξη. Και τραβιόμαστε μόνοι μας να πάρουμε τα μοτέρια να πάμε να φτιάξουμε στο αντιοστάσιο 15. Ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα σοβαρό, ξεσηκωθήκαν οι αγρότες, κάνανε καταγγελία οι αγρότες, και δίκιο έχουν, δεν γνωρίζουμε το ΤΟΕΒ, δεν γνωρίζουμε το ΓΟΕΒ. Και κάνανε καταγγελία κατά εμένα και κατά του ΓΟΕΒ, κατά πατός πέφτει. Λοιπόν, και ήρθανε μοτέρια χαλασμένα, τα οποία από το τεχνικό προσωπικό του ΓΟΕΒ μπορεί να φτιάξουν. Διότι ήρθανε δύο μοτέρ στο 15-14, ναι, τα οποία τα έφτιαξα εγώ και τα πήγα και τα βάλανε μέσα. Τα οποία είσαι και άκρα για ακροδέξες που λέμε, τα οποία οι ηλεκτρολόγοι που είναι μόνιμοι, που είναι στον οργανισμό χειμώνα καλοκαίρι που πληρώνονται, δεν μπορεί να φτιάξουν τα άκρα. Τα πήγα στην Πάτρα εγώ με δικά μου με του ΤΟΕΒ μηχανήματα, τα μάξα του ΤΟΕΒ και τα φτιάξαμε 130 ευρώ το κάθε μοτέρ. Άρα δεν έχετε τη στήριξη, δεν έχετε τη στήριξη που θα έπρεπε από το γενικό οργανισμό. Βεβαίως δεν υπάρχει ανυπαρξία, δεν υπάρχει ανύπαρξη. Όταν απευθύνεστε, σε αυτούς, τι σας απαντούν? Κλειστά τηλέφωνα και τον κύριο Γιαχαλή μίλησε και μόνο ο κύριος Γιαχαλής. Τι σας είπε? Να βοηθήσετε και εσείς, είπατε να βοηθάτε. Βοηθάμε του, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άτομα ασφαλεία. Πρέπει να υπάρχει ηλεκτρολόγος, πρέπει να υπάρχει μηχανικός, πρέπει να υπάρχει δρονομέας, να χειρίζεται τα νερά. Και εμείς από την πλευρά μας, γιατί το ΤΟΕΒ 24 ώρων βάσεως δίπλα στον αγρότη. Μάλιστα. Ρωτήστε έναν αγρότη αν το ΤΟΕΒ είναι 24 ώρων βάσεως δίπλα στους αγρότες. Σας ακούω αγανακτισμένο και... Όπως και οι χειριστές του αντιοστασιστού. Δεν έχω λόγους. Τα παιδιά 24 ώρων βάσεως. Ό,τι ώρα και να τα πάρει στους χειριστές. Οι υπόλοιποι είναι εξαφανισμένοι. Μάλιστα. Εξαφανισμένοι οι υπόλοιποι και είναι και μόνιμοι άνθρωποι. Είναι εξαφανισμένοι, τους παίρνει τηλέφωνο. Εμπροθέτως άκουσα από ένα χειριστή που πήρε τον κύριο Σιμεών και του λέω: Σιμεών, άμα δεν μπορείς παράλληλα και φύγε. Τώρα πώς συμπεριφοράς είναι αυτά? Μάλιστα. Παράλληλα και φύγε, τι είναι αυτό? Κύριε Παλαιολόγε. Από τους αγρότες πληρωνόμαστε εμείς και εμείς πληρώνουμε τον ΓΟΕΒ. Όλοι πληρώνονται από τον υδρότα του αγρότη. Γιατί και εγώ αγρότης είμαι. Είμαι στο πλευρό του αγρότη. Και μου λέτε ότι πολλές φορές αναγκάζεστε να αφήνετε και τις δουλειές σας τις αγροτικές για να τρέχετε βεβαίως, για δουλειές οι οποίες είναι... Αφήνω τις δουλειές μου, έχω αφήσει και τη μηχανή στη μέση του δρόμου και έχω πάει να εξυπηρετήσω τον οργανισμό. Μάλιστα. Να μπορέσω να δώσω λύση. Αφήνω και τις δουλειές μου. Ωστόσο παραμένετε εκεί στη διοίκηση και δίνετε μάχη. Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαι απάνω στη θεσμοθετική μηχανή και θερίζω. Και σταμάτησα να μιλήσω. Και αν χρειαστεί να πάω να εξυπηρετήσω, θα σταματήσω να πάω να εξυπηρετήσω. Αυτό το γνωρίζουν οι συνάδελφοι αγρότες. Αλλά από το ΓΟΕΒ δεν έχουμε εξυπηρέτηση καμία. Αυτό δεν είχε γίνει με κανένα πρόεδρο. Και με το Φάμελο μπορεί να τσακωνόμαστε. Ναι, μου τα είπατε αυτά. Να ρωτήσω, κύριε Παλαιολόγε. Ναι. Και με τον κύριο Παρασκευόπλο και ναι, με τον κύριο Αλτάκη. Πιστεύετε ότι υπάρχει έτσι ένα περιθώριο να μπορέσετε με διάλογο να δώσετε κάποιες λύσεις ή διαφορετικά τι θα κάνετε? Εγώ καταρχήν από τους περιφερειάρχες ευχαριστώ τους ανθρώπους που συμπαραστέκονται στα προβλήματα, σε ό,τι προβλήματα έχουμε. Και τον κύριο Γιαννόπλο και τον, ναι, κύριο Παρμπάκη. Και με ένα θέμα που είχαμε έναν αγωγό. Ναι, πρόημα, για πείτε μου λέω, τι θα κάνετε τώρα με τη διοίκηση. Σήμερα διάβασα και ευχαριστώ τον κύριο Παρμπάκη που το έγραψε και στην εφημερίδα ότι επέρασε και δρομολογείται για να φτιάξει ο αγωγός, γιατί από φυσικές καταστροφές έπαθα 71.000 ζημιά. Μάλιστα. Από ο οργανισμός αδυνατεί να τα φτιάξει. Ναι. Και το περάσα. Βέβαια εγώ
με ζωβέρικες λύσεις, εδώ καλείς να ποτίζει ο κόσμος. Ο κόσμος ποτίζει, ναι. Πρέπει να φτιαχτεί ο αγώγος. Λοιπόν, συμπαρασταθήκανε και ο Γιαννόπουλος και ο κύριος Θαρμάκης. Ναι. Και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, δεν μπορώ να πω, αμέσως φτιάξανε τα τεχνικά δελτία και το περάσανε, να πούμε, στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, εγώ λέω πώς θα βρείτε τρόπο να συνεργαστείτε με τη διοίκηση του Γενικού Οργανισμού. Αυτό ρωτάω. Υπάρχει τρόπος. Δεν μπορώ να συνεργαστώ. Μάλιστα. Δεν συνεργάζουν. Και τι θα κάνετε. Δεν θέλουν να συνεργαστούν. Να. Ο διευθυντής, ο κύριος Δημοσθένης, κλείνει το τηλέφωνο, παίρνει το τηλέφωνο κλειστό. Το ξαναπαίρνω κλειστό. Επειδή είναι αργία, κλείνει τα τηλέφωνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Παίρνω τηλέφωνο και είναι κλειστό το τηλέφωνο. Τι θα κάνετε και λοιπόν από εδώ και πέρα, κύριε Παλαιολόγε, αν θέλετε να με ακούσετε λίγο. Παίρνω τον πρόεδρο που λέει συνεννοήσει με τον διευθυντή. Ναι, κύριε Παλαιολόγε, το κατάλαβα τι λέτε. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε. Εγώ ζητάω από τον Περιφερειάρχη και από τον Τεριαντόπλο να μου δώσουν τα διοστάσια να τα κάνω κουμάντο μόνος μου. Έτσι κι αλλιώς θα βιώσουμε μόνοι μας το πρόεδρο. Μάλιστα. Θέλω τα διοστάσια να φύγει αυτός. Ο βραχτάς που λέγεται τι αυδέλα, λεφτά δίνουμε και ανταπόκριση δεν βλέπουμε. Μάλιστα. Να διαχειριστείτε εσείς λοιπόν το όλο ζήτημα για να λύνονται και τα προβλήματα. Μάλιστα. Μπορούμε και μόνοι μας. Δεν θέλουμε το ΓΟΕΒ. Μπορούμε μόνοι μας. Κύριε Παλαιολόγε, αφού δεν θέλουν να συνεργαστούν, να πάρω τα αντιοστάσια. Και το αντιπλημμυρικό είναι χαλασμένο και παρακαλώ τον κύριο Ζώτο από την Αμαλιάδα να φτιάξει τα φτερίγια, γιατί προχτές που έκανε κακοκαιρία φοβόμουν να μην γίνει πλημμύρα. Λείπουν από μία αντία τα πλαίσια και στο ζώο από τα πέρυσι. Στον οργανισμό των δικών μου στα αντιοστάσια λείπουν πολλά μοτέρια και βρίσκονται στα Θεσσαλονίκη, στο Βέλγιο, ξέρω πού είναι. Δεν είναι στα αντιοστάσια. Είναι αδιανά τα αντιοστάσια. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε. Προβλήματα. Και τώρα έρχεται καύσωνας και θα υπάρχει και χειρότερα προβλήματα. Μία αντία από το αντιοστάσιο έτσι. Περιμένω να την πάρω σήμερα για να την βάλω να την πάω αύριο να τοποθετήσουμε. Το αντιοστάσιο 15 το εξόπλισε και με τα έξιμοντα για να ακούει και ο κόσμος. Είναι έτοιμο το αντιοστάσιο 15. Με όλα τα μοντέλα, δουλεύουν όλα. Ναι. Με λίγα λεφτά το φτιάξαμε. 130 ευρώ το κάθε μοντέλο στήχησε. Και στα τεπαρατημένα. Μάλιστα. Για 130 ευρώ. Γιατί εγώ σαν το ΕΒ δεν μπορώ να κόβω τιμολόγια στο το ΕΒ για μοντέλα τα οποία δεν έχω. Γιατί αφού δεν έχω τα αντιοστάσια, δεν μπορώ να κόβω. Κατάλαβα. Οπότε πρέπει να δούμε, πρέπει να δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα. Αν θα πάω για παράβαση καθήκοντος, κυρία μου. Οι ελεκτές θα μου πούνε, κύριε, τι δουλειά έχει με τα μοντέλα, αφού η αρμοδιότητα είναι στο ΓΟΕΒ. Γι' αυτό ζητάω την αρμοδιότητα. Θα μπορώ να κάνω δουλειά μου. Το θέμα λοιπόν θα λυθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν μπορεί να δίνουμε λεφτά στο ΓΟΕΒ και να μην ανταποκρίνεται. Εμείς δίνουμε, δεν δώσαμε. Όταν μας ζητάνε δίνουμε λεφτά. Είμαστε αρρωγοί. Περιμένουμε να δούμε αν το έτοιμά σας θα εξελιχθεί θετικά από την περιφερειακή αρχή. Ειδικά το ΕΒ με το τριών το γνωρίζουν όλοι. Ότι είναι ο αιμοδότης του ΓΟΕΒ. Αιμοδότης. Συνέχεια δίνουμε. Συνέχεια δίνουμε. Κύριε Παλαιολόγε. Λεφτά συνέχεια δίνουμε. Και ανταπόκριση δεν βλέπουμε. Καμία. Κύριε, να σας ευχαριστήσω και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω δεν θερμά. Δεν υπάρχει συνεργασία. Ζητώ ότι τους συνεργάζει, δεν υπάρχει συνεργασία. Μάλιστα. Να αναλάβει η περιφέρεια μου δόκι τα αντιοστάσια κάτω. Από εκεί πρέπει να δοθεί λύση σε κάθε περίπτωση, είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο περιφερειάρχης, κυρία μου, ο περιφερειάρχης αυτή τη στιγμή είναι κυβερνήτης της Δυτικής Ελλάδος. Μπορεί κάλλιστα να πάρει αποφάσεις. Περιμένουμε να δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν, κύριε Παλαιολόγε. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις σας. Ευχαριστώ. Είναι κυβερνήτης. Μπορεί ο κυβερνήτης να δω και το λέει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Εγώ θέλω τα διαστάσια. Εντάξει, να σας ευχαριστήσω. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις. Μπορώ και μόνο μου. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παλαιολόγε. Ευχαριστίες τους αντιπεριφερειάρχες για τη συνεργασία που έχουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά. Θέλω τη βοήθειά τους. Ναι, έγινε κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στις 14 Ιουνίου, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετάγγισης Αίματος, έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Την ημέρα αυτή τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνανθρωπό του, προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά του χωρίς ανταμοιβή, 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κυβικά εκατοστά αίμα από τα 6 λίτρα που διαθέτει.
Η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καθιερώθηκε για να τιμήσει και να εκφράσει οφειλόμενες ευχαριστίες στους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι διακατέχονται από υψηλά και εξαιρετικά αισθήματα αλτρουισμού και συμβάλλουν με την πράξη τους στη διάσωση της ανθρώπινης ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας των ασθενών που χρήζουν μετάγγισης. Η αιμοδοσία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σαν πρωτοβουλία, σαν δράση, σαν προσφορά. Όσοι σκέφτονται την προσφορά πρέπει να ξεκινήσουν από εδώ. Οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση με τα κοινά και την προσφορά είναι λίγη αν δεν ξεκινήσει πρώτα από την αιμοδοσία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το πιο σημαντικό βήμα και δεν έχει σημασία πόσοι φιάλες θα συγκεντρωθούν. Έχει σημασία, έστω και μία φιάλη κάνει τη διαφορά για τη ζωή ενός ανθρώπου μας. Φέτος η καμπάνια του ΠΟΗ έχει ως κύριο μήνυμα η δωρεά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης, γίνε συμμέτοχος στην προσπάθεια και σώσε ζωές. Το μήνυμα του εορτασμού της ημέρας του εθελοντή αιμοδότη δεν είναι μόνο να εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες, να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμοιβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας. Στην Αμαλιάδα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, το παράρτημα Αμαλιάδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ο Σταθμός Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία. Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη σήμερα. Τιμάμε τον εθελοντή αιμοδότη, τον άνθρωπο που παρόλο στις δυσκολίες της καθημερινότητάς του βρίσκει χρόνο προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να προσφέρει ζωή στον άγνωστο ασθενή. Αυτούς τους ανθρώπους, κατά τη γνώμη μου, τους χαρακτηρίζει η ανθρωπιά και η ανιδιοτέλεια. Εύχομαι χρόνια πολλά σε αυτούς και σε όλο τον κόσμο. Και ευχή μου είναι του χρόνου τέτοια μέρα να υπάρχουν πολύ περισσότεροι οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Καλό είναι όλος ο κόσμος να δίνει αίμα και να, μακάρι να είναι αχρίαστο, αλλά δυστυχώς ελλείψεις υπάρχουν πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι περισσότεροι αιμοδότες παρά να ψάχνουμε τελευταία στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε και να είμαστε όλοι ενεργοί εθελοντές αιμοδότες, όσοι είμαστε σε θέση σωματικά και το επιτρέπει η κατάσταση υγείας μας, να δίνουμε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο αίμα. Σήμερα τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης που προσφέρει ζωή με το αίμα του. Μόνο στην Ελλάδα οι εθελοντές αιμοδότες προσφέρουν ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας ετησίως. Το αίμα είναι αντικατάστατο, είναι ανθρώπινο προϊόν και προσφέρεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπράβο σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, είναι ξεχωριστοί και αυτό που τους κάνει ξεχωριστούς είναι η ανθρωπιά και ο αλτρουισμός τους. Υπολογίζεται πως στην Ελλάδα κάθε χρόνο απαιτούνται 600.000 μονάδες αίματος και μόλις το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες, με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται εισαγωγές. Το πρόβλημα της επάρκειας θα μπορούσε να λυθεί αν το 10% του πληθυσμού της χώρας προσφέρει αίμα μια φορά το χρόνο. Ωστόσο, η καλύτερη λύση είναι η ύπαρξη περίπου 300.000 συστηματικών εθελοντών αιμοδοτών που θα δίνουν αίμα 2 ή 3 φορές το χρόνο. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος με τις μεγαλύτερες ελλείψεις αίματος και η ανάγκη για αιμοδότηση επιτακτικότερη. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και ακίνδυνη για τον αιμοδότη. Μόλις 10 λεπτά αρκούν για να σωθούν ζωές. Και να παραμείνουμε στα της εθελοντικής αιμοδοσίας, μια ξεχωριστή ημέρα που οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας του Πύργου φρόντισαν να ενημερώσουν τον κόσμο για την αξία της αιμοδοσίας. Επίσκεψη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά στην εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησαν στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο νοσηλεύτριες και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας Πύργου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι είναι έχει μεγάλη αξία να γίνουμε, εφόσον δεν έχουμε προβλήματα υγείας, εθελοντές αιμοδότες, διότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή μόνο το 61% του αίματος προέρχεται από εθελοντική αιμοδοσία, ενώ το 39% προέρχεται από το συγγενικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το 100% του αίματος προέρχεται από εθελοντές. Οι εργαζόμενες του Κέντρου Υγείας συνομίλησαν με πολίτες αλλά και υπαλλήλους του Δήμου Πύργου για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, ενώ μοίρασαν και ενημερωτικά φυλάδια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, ήρθαμε σήμερα στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο να ενημερώσουμε τους υπαλλήλους και τον κόσμο που επισκέπτεται το Δημαρχείο για την αξία του εθελοντισμού. Χαρά δεχτήκαμε σήμερα την προσωπία των υπαλλήλων του Τόμι Πύργου. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Αιμοδοσίας, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε εθελοντές αιμοδότες, διότι προσφέροντας λίγα λεπτά από την ζωή μας, δίνουμε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες, σε χιλιάδες συνανθρώπους μας να έχουν την υγεία τους.
Ο μεγαλύτερος βραχνάς αυτών των ημερών έχει να κάνει με το τρελό ράλι των τιμών στα καύσιμα που καθιστά απαγορευτική τη μετακίνηση. Παρά την κατάσταση αυτή, που στους συγκοινωνιακούς φορείς αποτελεί το πιο σοβαρό θέμα, το κοινό έδειξε την εμπιστοσύνη του στο υπηρεσιακό κτέλ. Αρκετά τα έκτακτα δρομολόγια και δείγμα θετικό, όπως σημειώνεται, από την πρώτη μεγάλη έξοδο του καλοκαιριού. Θετικό ήταν το δείγμα από την πρώτη μεγάλη έξοδο του καλοκαιριού και προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει. Στο υπεραστικό κτέλ Μεσσηνίας χρειάστηκαν τις τελευταίες ημέρες αρκετά έκτακτα δρομολόγια για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της επιβατικής κίνησης. Ήταν η αρχή της καλοκαιρινής σεζόν για μας. Υπήρχε αυξημένη επιβατική κίνηση. Είναι ένα δείγμα θετικό για το τι αναμένεται να συμβεί φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχουν προσδοκίες, νομίζω από όλους τους επαγγελματίες, το ίδιο και από εμάς. Και όντως το τριήμερο, την Παρασκευή από Αθήνα και εχθές από τη Μεσσηνία προς Αθήνα, υπήρχαν έκτακτα δρομολόγια. Το κόστος της μεταφορικής κίνησης έχει εκτοξευθεί στα ύψη και ο κύριος λόγος έγκυται στην τρελή κούρσα των καυσίμων. Και όλα αυτά όταν ο κλάδος ένιωσε τις συνέπειες της υπολειτουργικότητας από το πέρασμα της πανδημίας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια την υγειονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή, πάνω που προσπαθούμε να ξαναβάλουμε μπροστά τις μηχανές και σε μέρη τα οποία δεν έχουν επιβατική κίνηση, βάζουμε δρομολόγια για να επαναφέρουμε τον κόσμο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ενεργειακή κρίση και το καύσιμο που αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει όλες τις παλιότερες τιμές. Υπάρχει μια αύξηση κατά 50% σχέση με πέρυσι το καλοκαίρι, το οποίο πραγματικά χωρίς κάποια κρατική στήριξη προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας. Προς όρας κρατική στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταφορές δεν έχει φανεί. Και αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου. Μακάρι να υπάρξει, αυτό επιθυμούμε και εμείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι με το πετρέλαιο στα 2,20 δεν ξέρω, είναι τρομακτικά τα νούμερα. Από την άλλη, από τον συγκοινωνιακό φορέα θα γίνει προσπάθεια και φέτος το καλοκαίρι προκειμένου να διασυνδεθούν οι τουριστικές περιοχές. Σίγουρα θα ενισχυθούν όλες οι τοπικές τουριστικές περιοχές για να μπορέσει να προσελκύσει και τον κόσμο, να προσελκύσει τον τουρισμό και τους τουρίστες. Έχει υπάρξει σχεδιασμός για τις περαστικές γραμμές Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Πάτρας, Ανίνων κτλ. Όπου τις επόμενες ημέρες θα βγει και ανακοίνωση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα, όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογραφικοί κάμερες της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Από όλους όσοι εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.